Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Όσοι από εσάς παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος, θα διαπιστώσατε ότι η συζήτηση γίνεται με την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, την πρώην Υπουργό Παιδείας και νυν επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα που συζητάμε είναι αυτό της αριστείας και του ρόλου της παιδείας και της εκπαίδευσης στην προώθηση της καινοτομίας και της εισαγωγής της χώρας μας στην ψηφιακή οικονομία που αρχίζει να κυριαρχεί σε διεθνές επίπεδο. Κυρία Γιαννάκου, αναλύσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής το ρόλο που παίζει η μάθηση, το ρόλο που παίζουν οι διαδικασίες της κοινωνίας των γνώσεων. Κατά τη γνώμη σας, τι θα έπρεπε να γίνει στη σημερινή Ελλάδα και στην κατάσταση που βρισκόμαστε, ώστε να προωθήσουμε αυτή την αίσθηση και την έννοια της αριστείας, που ήταν και ο τίτλος του άρθρου σας? Νομίζω ότι πρώτο το ελληνικό κράτος πρέπει να σταθεί στην αξιοκρατία. Πρέπει να πω με λύπη μου ότι δεν έχει δείξει τέτοιες επιδόσεις το ελληνικό κράτος, και ούτε και η πλειοψηφία των πολιτικών ηγεσιών, αλλά ανησυχώ γιατί παρόμοια φαινόμενα βλέπω και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα. Πρέπει και το σύστημα το εκπαιδευτικό και το σύστημα της κρατικής εξουσίας να δείξει με τη συμπεριφορά του πόση σημασία έχει η αριστεία για να δημιουργήσει μείζωνα προσπάθεια. Όταν λειτουργούμε με βάση την ίσονα προσπάθεια, αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας σκέφτεται ότι θα βρει κάποιους τρόπους, κάποιο παράθυρο, κάτι για να πάρει μια θέση. Και κυρίως να πάρει μια θέση στο δημόσιο τομέα, ο οποίος πλέον δεν είναι δημοφιλής λόγω της μεγάλης κρίσης χρέους που έχουμε στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά, είναι και η εικόνα που εισπράττει κανείς από τα μίντια και τις γενικότερες συμπεριφορές, κύριε Παπανδρόπουλε. Όταν λέτε την εικόνα που εισπράττει, τι εννοείτε? Δηλαδή εννοείτε ότι τα μίντια καλλιεργούν τον κρατισμό, ότι καλλιεργούν μια δημοσιολαγνία, θα έλεγα? Να σας πω, καλλιεργούν την έλλειψη κριτικής σκέψης. Στα σχολεία πολλές φορές... Εδώ βέβαια κάνετε μια παρατήρηση που μου είναι πολύ προσφυλής. Η κριτική σκέψη έχει κυνηγηθεί στην Ελλάδα και θα το δείτε και ιστορικά. Όπως δεν υπάρχει ανεκτικότητα, και τώρα βλέπουμε να ανεβαίνουν ομάδες οι οποίες δείχνουν έλλειψη ανεκτικότητας σε άλλους ανθρώπους, άλλης φυλής, άλλης θρησκείας και άλλου χρώματος, και προσπαθούν να υποκαταστήσουν το κράτος, με τον ίδιο τρόπο και μέσα στα σχολεία κατά καιρούς υπήρξαν αντιδράσεις για να εισέλθουν στοιχεία που έχουν σχέση με την κριτική σκέψη. Είναι διάφοροι παράγοντες που το επιθυμούν αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν στη χώρα μας παράγοντες και στοιχεία που θέλουν περίπου πρόβατα τον ελληνικό λαό για να ακολουθεί. Και λυπάμαι που το λέω τόσο μα, αλλά την έλλειψη κριτικής σκέψης τη βλέπεις παντού. Υπάρχει βεβαίως ο μεσογειακός συναισθηματισμός έντονος στη χώρα μας. Υπάρχει, αν θέλετε, και η επίδραση της Ανατολής. Γι' αυτό και βλέπουμε 30 τόσα χρόνια μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξευρωπαϊσμός με την έννοια των αρχών, των αξιών, του κοινοτικού δικαίου κλπ, τον οποίο να έχουμε ενστερνιστεί πραγματικά, δεν υπάρχει σε τόσο ποσοστό όσο έπρεπε. Η παρατήρησή σας, κυρία Γιαννάκου, είναι πολύ σημαντική και βεβαίως περιέχει πάρα πολλά στοιχεία πραγματικότητος και αλήθειας. Το θέμα είναι, πιστεύετε ότι στη σημερινή φάση που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία θα μπορούσε να συνειδητοποιήσει αυτό το οποίο εσείς περιγράφετε, δηλαδή θα μπορούσε να συνειδητοποιήσει το ποια είναι η κατάστασή της? Κυρίως σήμερα. Είναι, επειδή σας το λέω αυτό για να κάνω και μια έτσι παράλληλη αυτή, πώς το λένε, αφήγηση. Επειδή έχετε ασχοληθεί παλιά και με το θέμα των ναρκωτικών και έχετε κάνει και την περίφημη έκθεση του 1986 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιος ο οποίος είναι ναρκωμανής σε κάτι μπορεί να συνέλθει? Όλα μπορούν να γίνουν, διότι όλα αυτά είναι προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας και μπορούν να γίνουν διαφορετικά πράγματα πάλι ως προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας.
κυρίως αυτή την εποχή, με την τεράστια κρίση χρέους που έχουμε, με την αντίληψη, γιατί πιστεύω όλοι έχουν καταλάβει ποια λάθη έχουν γίνει για να φτάσουμε σε τέτοια φοβερή κρίση χρέους. Και σε λαϊκό επίπεδο το πιστεύετε αυτό? Και σε λαϊκό επίπεδο γίνανε λάθη. Και σε πολιτικό επίπεδο και σε λαϊκό επίπεδο. Διότι στο κάτω-κάτω ο λαός ψήφιζε και τους εκπροσώπους του. Και τα λάθη αυτά γίνανε από όλους. Λοιπόν, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι συνεχίζοντας με την ίδια λογική και την ίδια αντίληψη, πώς θα βρούμε μια θέση στο δημόσιο, μέσα από μια τρύπα που θα υπάρξει, μέσα από κάποιες πιέσεις και εξαρτήσεις, η κριτική σκέψη υποβιβάζεται. Διότι η κριτική σκέψη δεν θέλει εξαρτήσεις, κύριε Παπανδρόπουλε. Κριτική σκέψη θέλει ίσες ευκαιρίες, θέλει πραγματική δημοκρατία η οποία να λειτουργεί και βεβαίως θέλει κοινή λογική. Στην Ελλάδα λοιπόν έχει κυνηγηθεί και κριτική σκέψη και ορθολογισμός. Και αν δεν συμβεί τώρα να συνέλθουμε, βεβαίως στις τελευταίες εκλογές ο λαός ψήφισε ξεκάθαρα επιλογή ευρωπαϊκή, παραμονή στην Ευρώπη, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα. Καλό είναι όμως και στην καθημερινότητά μας να το συνειδητοποιήσουμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα τέτοιο που το κράτος θα είναι ουδέτερο και ανεξάρτητο και οι πολιτικοί θα σχεδιάζουν και θα προχωρούν βήματα μπροστά. Διότι μην ξεχνάτε ότι και η πολιτική σήμερα, η άσκηση δηλαδή πολιτικής, είναι σχεδόν επιστημονική υπόθεση. Σχεδόν επιστημονική υπόθεση. Και μικρά λάθη έχουν τεράστια συνέπειες. Θα σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Γιαννάκου. Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα έλεγα και πρωτόγνωρα για την ελληνική πραγματικότητα. Η ελληνική πολιτική τάξη τα συνειδητοποιεί αυτά, στην οποία ανήκετε βέβαια. Ναι, ορισμένοι ναι. Ορισμένοι ναι. Πρέπει δηλαδή να πιστεύετε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα πολιτικές δυνάμεις που να συνειδητοποιούν αυτές τις απόψεις που εκφράζετε και ότι να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν? Νομίζω ότι έχουν αρχίσει να τις συνειδητοποιούν, διότι γνωρίζουν ότι αλλιώς δεν θα υπάρχει μέλλον. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Σας μίλησα για τον τουρισμό στην αρχή. Η διαχείριση του τουρισμού δεν χρειάζεται πραγματικά επιστημονική προσέγγιση, προσέγγιση ακριβίας και ορθολογισμού και προσέγγιση μακροοικονομική. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι εύκολο σήμερα. Η εποχή δηλαδή που οι πολιτικοί είχαν 2-3 συμβούλους για να δικαιολογούν ότι παίρνουν τις α ή τις β αποφάσεις και κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου και οι ίδιοι δεν είχαν καμία σχέση με τα διάφορα αντικείμενα, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Πρέπει να υπάρχουν μέσα στην κοινωνία της γνώσης για να χειριστείς τα πράγματα, πρέπει κανείς να έχει γνώση και κυρίως να έχει γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος, στην προκειμένη περίπτωση για μας, έντονα ανταγωνιστικό, του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, αλλά και του διεθνούς που είναι έντονα ανταγωνιστικό. Εγώ θα σας πω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απελευθερώνει πολλές φορές τις αγορές για μεσογειακά προϊόντα με άλλες χώρες, όπου και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς αρνητικοί. Την ίδια στιγμή οι Γάλλοι πουλάνε αυτοκίνητα σε αυτούς και αγοράζουν πορτοκάλια. Εμείς τι έχουμε να πουλήσουμε? Εμείς θα μπορούσαμε να πουλήσουμε γνώση, όπως πούλησαν οι Βρετανοί μετά τον πόλεμο, διότι έχουμε την ιστορία και τις αξιακές αρχές, μπορούμε να έχουμε τον τουρισμό μας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που υπάρχουν και κυρίως τα μυαλά, τα οποία μπορούν να συνεργαστούν και με άλλες χώρες. Με την ευρωπαϊκή εμπειρία που έχετε, κυρία Γιαννάκου, στη φάση που βρίσκεται η Ευρώπη, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται πολύ γρήγορα και στον οποίο η ταχύτητα παίζει επίσης μεγάλο ρόλο, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται στο σωστό δρόμο? Πιστεύω ότι έχουν γίνει πολλά λάθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ δεν θέλω να αναπτύξω τη θεωρία ότι τάχα υπήρχαν μεγάλες προσωπικότητες και τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τώρα είναι 27 χώρες και τώρα υπάρχουν αναδυόμενες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη οι BRICS, οι Ινδοί, οι Βραζιλιάνοι, οι Κινέζοι κτλ. Οι οποίοι παράγουν με χαμηλό κόστος παρόμοια προϊόντα και τώρα και καλής ποιότητας. Επομένως έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα διαφορετικό τύπο ανταγωνισμό στο επίπεδο της διεθνούς κίνησης. Βέβαια η ίδια η Ευρώπη προσπάθησε να απαντήσει στην οικονομική κρίση πολύ αργά
κοιτώντας και οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο εσωτερικό της χώρας, γιατί και αυτοί έχουν εκλογικό κοινό, το οποίο τους πιέζει. Είδατε τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία, όπου το 75% των Γερμανών λένε να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Μου έλεγε λοιπόν σοβαρός Γερμανός παράγων πριν λίγες μέρες, ότι σε άλλη έρευνα που γίνεται, που τους λένε αν είναι καλό το ευρώ, το 70% απαντάει ότι το μάρκο ήταν καλύτερο. Επομένως, βέβαια, η Γερμανία είναι η ειδική περίπτωση. Διατηρούνται ψευδαισθήσεις γύρω από ορισμένα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη με μεγαλύτερη ταχύτητα, κρατώντας πάντα αλόβητη την ευρωπαϊκή ιδέα. Και δεν το λέω επειδή αυτό μας συμφέρει και η Ελλάδα, η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ είναι πλέον μείζον πολιτικό θέμα, το οποίο θα πλήξει την Ευρώπη. Όμως νομίζω ότι είναι απίθανη. Δεν νομίζω ότι μπορεί και να εγώ νομίζω τέτοιο. Ότι είναι απίθανη, αλλά θέλω να πω, δεν είναι γιατί θα υπάρξει ντόμινο. Οικονομικά έχει βρεθεί ο τρόπος που θα γίνει. Για λόγους αρχής και αξιών. Κανένας ηγέτης δεν θέλει να συνδέσει την καταράκωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έξοδο οποιοδήποτε κράτους μέλους, πολύ περισσότερο ενός κράτους μέλους όπως η Ελλάδα, που είναι χρόνια και συμβολίζει βέβαια τις ευρωπαϊκές αξίες και την ελληνική ιστορία. Λοιπόν, εμείς έχουμε όλες τις καταβολές, τις ιστορικές, τις πολιτιστικές κτλ. Νομίζω δεν τις έχουμε χρησιμοποιήσει σωστά. Τώρα που έχουμε αυτή την κρίση, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ και πρέπει να αγωνιστούμε επί πάρα πολλά χρόνια και να εξαντλήσουμε όλες τις προσπάθειες για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η κρίση. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να επιληθεί η κρίση αυτή με συνεχείς αντιδράσεις. Δεν είμαι εναντίον των απεργιών και των αντιδράσεων, κύριε Παπανδρόπουλε, αλλά πιστεύω, βλέποντας και το πρότυπο άλλων χωρών, της ίδιας μας της χώρας μετά τον πόλεμο, που ήταν φτωχή και ξυπόλυτη, στην κυριολεξία, της Ανατολικής Γερμανίας για να, μετά την κατάρρευση του τείχους. Για το πώς δούλεψαν. Αυτό που μας λείπει είναι ότι δεν δουλεύουμε κοινοτικά. Δηλαδή, πάμε σε μια περιφέρεια, έχουμε την αγροτική πολιτική, έχουμε τις αγροτικές επιδοτήσεις κτλ. Δεν έχουμε κάνει μια πολιτική, ταυτόχρονα η περιφερειακή ανάπτυξη, ένα εργοστάσιο τυποποίησης, μια αξιοποίηση καλύτερη του πρωτογενούς τομέα, θα μπορούσαν να δώσουν στην Ελλάδα και εξαγωγικές δυνατότητες. Και όχι να σκεφτόμαστε ότι αν τυχόν η Ελλάδα πήγαινε στο εθνικό νόμισμα θα είχαμε φτώχεια μεγαλύτερη από τις γερμανικές κατοχές, διότι περί αυτού πρόκειται. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την καινοτομία και την κοινωνία της γνώσης και την αριστεία. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει, δηλαδή επένδυση στη γη, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην αξία της χώρας μας, την πολιτιστική και την ιστορική. Και βεβαίως, όπως λέτε, και στα μυαλά της χώρας μας, διότι η γνώση από εκεί προέρχεται. Δεν αυτή γίνεται, είναι η πρώτη της... Ο τουρισμός δεν θέλει επιστημονική προσέγγιση. Βεβαίως, για το πώς θα... Όλα τα πράγματα δεν θέλουν τέτοια προσέγγιση. Και βεβαίως θέλουμε σωστούς επαγγελματίες. Δηλαδή και η επαγγελματική εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλουμε ο καθένας, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να έχει επαγγελματικά δικαιώματα, αυτά που έχουν σχέση με τις γνώσεις που πήρε. Εδώ στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμα σε τριβές και σε μεγάλες διαμάχες με το ανώτατο δικαστήριο, με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολυτεχνείου, των ΤΕΗ και διαφόρων άλλων καταστάσεων και διαφόρων άλλων σχολών που βρίσκονται στο εξωτερικό, όπου έχουν δημιουργηθεί τα κλειστά επαγγέλματα σε πολλές περιπτώσεις, τα οποία κλειστά επαγγέλματα δημιουργούν κλειστά συνδικάτα και οικογενειοκρατία. Και βεβαίως σε κάθε δημιουργούν τομέα. Και κλειστές κοινωνίες. Κυρία Γιαννάκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή αυτή. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Η συζήτηση σήμερα αφορούσε τις κοινωνίες των γνώσεων και της αριστείας με την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώην Υπουργό Παιδείας, την οποία και πάλι ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.